Αλήθεια, με το όνομά σου σε πειράζανε μικρότερο? Με το quick, ναι, quick. Όχι, μπορώ να πω, και μπορώ να πω ότι... Και πολλές φήμες. Φήμες. Βέβαια, που συνοδεύανε το όνομα, την καταγωγή κλπ. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι πιο πολύ πιστεύω ότι δούλεψε σαν marketing. Ναι. Ναι, προς όφελό σου, ναι. Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι που νομίζουν ότι μπορεί να είναι ψευδόνυμο, εγώ είπα, παιδιά, όχι, αυτό είναι το όνομά μου. Αλλά είχα τον Άλκη το Στέα να μου λέει, κάν το Κουικίδης, αφού έχει γεννημένο στο Θεσσαλονίκη. Ναι. Οι δε άλλοι μου λέγανε, κάν το Κουικάτος, επειδή η μάνα μου ήταν Κεφαλονίτης από τα Φαρακλάτα. Αλλά εγώ κράτησα αυτό που κράτησα. Υπάρχουν και αστικοί μύθοι ότι ο παπά σου υπήρξε αξιωματικό. Ψέματα εννοώ. Άγγλο αξιωματικό που ήρθε στην. Είναι ψέματα. Ξέρω, έχει ξαναμιλήσει γι' αυτό. Δεν ισχύει τίποτα. Όχι, παιδιά, νόμιζα ότι ήταν στο σπίτι. Αλήθεια, όχι. Καμία σχέση. Ο πατέρα μου πέθανε ω ένα αξιοπρεπή πλασιέ επίπλων. Πλασιέ επίπλων. Απλά σα το λέω. Δηλαδή, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, γραφτήκαν πολλά. Τότε, ναι, ναι. Αλλά και δισέλιδα κιόλα. Ναι. Καλή του ώρα. Αλλά εντάξει, δεν με απασχολούσε. Όταν είσαι στην πολιτική, πρέπει να το παίρνεις απόφαση ότι έχεις απέναντί σου τους πάντες. Άρα όλα τον αυτά κόσμο, έγιναν επί πολιτικής. Αυτό είναι αυτά που. Όχι επί δημοσιογραφίας. Μου λέτε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Επί πολιτικής. Μάλιστα. Εκεί τα εφεύρανε. Αλλά δεν με νοιάζει. Ναι. Οι δημοσιογράφοι κάνανε τη δουλειά τους και καλά κάνανε. Ο κόσμος έκανε την κριτική του. Τα fake. Τα social media καλά κάνανε. Και η πολιτική αντίποτα ήταν το χειρότερο. Ναι. Γιατί όπως μου λέγει ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του Κυριακού, μια μέρα ήμασταν στην Βουλή, άδεια η Βουλή, μπήκαμε εκεί για να μην οτακουστούμε για τη 17 Νοέμβρη. Είχαν δολοφονήσει τον Παύλο στο Θυνάζο, έτσι. Και όπως καθόμασταν στα υπουργικά έδρανα, άδεια, δεν ήταν τίποτα, και τελειώσαμε την κουβέντα μας για το πώς πρέπει, γιατί τότε ήμουνα στο ραδιόφωνο του Αντένα. Ο καταρχήν διώκτης δημοσιογραφικός στις 17 Νοέμβρη, με τα καθάρματα και με όλα αυτά. Και του λέω, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει κατά τα άλλα, μου λέει, μια που είμαστε εδώ να σου εξηγήσω. Εδώ είναι τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, εδώ είναι τα έδρανα Πασόκ και αριστερά. Εδώ είναι η αντίπαλή μου. Εδώ μέσα είναι η εχθρή μου. Αυτή είναι η πολιτική. Το εδώ μέσα που ήταν. Η Νέα Δημοκρατία. Mm. Γιατί στην πολιτική η ζούγκλα είναι μέσα στο ίδιο στο κόμμα. Ο ένας να θέλει να φάει τον άλλον. Ναι, στον διαγωνισμό, στον ανταγωνισμό, σε αυτό που είπες προηγουμένως, αν θυμάσαι, στο πώς θα σου υποτιμήσουν την προσωπικότητα και θα σε βλάψουν. Δυστυχώς. Μάλιστα.